Διάτριτο από παντού φάνηκε ότι ήταν το σύνολο του οδικού δικτύου τη Κρήτη, το οποίο μετά την πρόσφατη κακοκαιρία μετρά αντί για πληγέ, λακκούβε και κατολιστήσει σε ένα πολύ μεγάλο μέρο του. Η έκταση των προβλημάτων δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με την ανθεκτικότητα και την ποιότητα των έργων, αφού εύλογη απορία επικεντρώνεται στο αν κάτω από ποιε συνθήκε τα έργα και σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν να είχαν επηρεαστεί από μια τέτοια κακοκαιρία ή αν θα μπορούσαν μια σειρά από τέτοιε συνέπειε να είχαν προβλεφθεί. Εδώ που τα λέμε έχει ρίξει πάρα πολλά νερά. Για να υπάρχουν κακοτεχνίε, για να δημιουργούνται χειλάκια, μπορούσαν να είναι καλύτερα. Η ποιότητα των έργων νομίζω ότι είναι υποβάθμισμένη. Σύριστα τα έργα, σύριστα. Για κακοτεχνίε που εδράζουν στο φαγοπότι που στείνεται πάνω από τα δημόσια έργα τα οποία εκτελούνται με λήψει, αναφέρεται ανοιχτά σε επιστολή του προ την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτη, την Περιφέρεια και το ΕΤΕΤΑΚ, το στέλεχο του Οργανισμού Ανάπτυξη Κρήτη και άλλοτε Γενικό Διευθυντής του ΑΝΑΚ, Θέμη Μαγκανά. Δυστυχώ η κακοκαιρία και η κακοί τύχη ορισμένων ξεσκεπάζουν κακοτεχνίε και αναδεικνύουν το μεγάλο φαγοπότι στα δημόσια έργα και κυρίω στα έργα κατασκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου. Η συντριπτική πλειοψηφία των έργων, η συντριπτική πλειοψηφία των εργοληπτών, η συντριπτική πλειοψηφία των μελετητών δουλεύουν και κάνουν τα έργα με πολύ λίγα χρήματα, πολύ λιγότερα από αυτά που απαιτούνται είτε για την υλοποίηση μια μελέτη, είτε για την υλοποίηση ενό έργου, γιατί πολύ απλά δυστυχώ το ξαναλέω, έχουμε μάθει να κάνουμε τι δουλειέ μα άρπα κόλλα, όπω λένε στο κοινό λεγόμενο, με το πρόβλημα αυτό να διαιωνίζεται μετά. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια να παράγονται ποιοτικά έργα στη χώρα. Αυτό όμω δεν έχει φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Θέλει μια προσπάθεια από όλου μα να τα έργα που γίνονται να εκτελούνται σωστά, να μην υπάρχουν παρατυπίε. Στην επιστολή, το στέλεχο του ΑΚ επικεντρώνεται σε μια σειρά από παραλήψει που χρήζουν άμεση ενεργοποίηση των θεσμικών παραγόντων, όπω τονίζει, που πρέπει να λάβουν δράση δίχω μεταφορά ευθυνών. Επιτέλου, είναι ντροπή τόση κοροϊδία Μόνο τα πάχη της ασφάλτου που φαίνονται στις φωτογραφίες αλλά και ο τρόπος που αυτή η τσίπα χαλικιών και πίσας αποσυντήθενται είναι αδιάψευση μάρτυρες της ασυδοσίας που πρέπει να καταπολεμηθεί άμεσα. Διαπιστώνονται πολλές φορές ότι δεν εκτελούνται οι μελέτες όπως θα πρέπει να εκτελούνται και θεωρώ ότι εκεί υπάρχουν και τα ελεκτικά όργανα της πολιτείας οι οποίες πρέπει να εφαρμόζουν τη σχετική νομοθεσία. Από εκεί και πέρα σας είπα ότι είναι όλη αυτή η αλυσίδα από την εφαρμογή μιας μελέτης μέχρι την υλοποίηση του έργου πρέπει να δουλέψει σωστά και το κάθε ευρώ το οποίο θα πανείται για δημόσια έργα να πιάνει τόπο.